θα τη σνέψα το χωριό και εγώ να σου πω. Πω. Η κούλα ήταν 1,5 χρονό. Έρχεται εδώ πάνω. Η νονά της μάνας, αλλά τότε δεν είμαστε κλάρες, αλλά ήταν καλή, πολύ κυρία. Και μου λέει να μας δώσει το καζάνι, λέει θα έρθουν τα παιδιά απόψε. Ποια παιδιά? Η ομάδα του, ο νονός της ταινίας ήταν η αρχηγός, Νικήτας. Αντάρτης. Αντάρτης. Και θα έρθουν εδώ. Να μαγειρέψω, με λέει, να φάνε. Λέω να το πάρεις. Ήταν ζανωμένο. Του πήρε το καζάνι. Οι αντάρτες εδώ μέσα στο χωριό, μέσα στο καφριτικό στο το καφενείο, και φάλαγγα στην χώρα ερχόταν. Είχαν όμως φυλάκια στα λαχίδια, έγινε μάχη εκεί που έχουν κάψει τα, στο δικό μας το κτήμα, πάνω είχαν κάψει αυτοκίνητα. Είχαν σκοτώσει Ιταλούς εκεί. Ο παππούς τώρα είχε εδώ μέσα κλεισμένα απ' πέρα εκεί στο κατώ η καταρνιά. Τα δικά μας και το Γιάννη, τα είχαμε χώρια. Αφού είπανε ότι γίνεται, θα γίνει μάχη, αρχίσανε και πυροβολάγανε, έρχεται τρέχοντα, απολάει τα αρνιά και τα κάνει πέρα και ένα τι, ερχόταν άλλοι ενίσχυες από τους άλλους Γερμανοί, Ιταλοί τότε ήταν. Και τα τον πιένανε γδέλα, ό,τι σκαπέτσε, γδέλα με τα αρνιά. Τα αρνιά τώρα αφού τα έχει κλείσει, μα τα είχαν κλείσει το χορτάρ, ξέρανε, τα ένανε. Εγώ με γκούλα, δυο μέσα σε μια κουβέρτα και πήγαμε εδώ, αυτής από το Σιγκαράκι Μπλαγιά. Κάποια ώρα λοιπόν, είπανε φύγανε. Βγαίνουμε και εμείς προς τα κάτω, να έχει ο Μπάρμπα, ο Γιάννης εδώ, καψάλι. Τι γίνεται, μωρέ, λέει, που είστε, που είδατε τη Ζαφύρα, λέω, όχι, δεν μιλία. Κάμα μέσα ανταλλαγού τα τέκνα. Εγώ ήμουν με τη Γεωργία Διακομήρα, με Σεργάνα, κοντά που είχα μικρό. Τσιγότανε το, εδώ τα σπίτια τσιγότανε, τούτα. Στα δύο. Τούτα και τα δύο. Το πέρα, ό,τι είχε πιάσει, αλλά ήταν τη Ζαφύρα στο καζάνι, γιώμα το νερό. Και με το νερό σβέσαμε στο ταμπάνι, είχε πιάσει. Το σβέσε ο Γιάννης και το γλιτώσαμε και σε αυτόν ο καθόμαστε μετά. Απάνω αυτού που είναι η σκιούλα, είχαν σφάξ σκότες, Ιταλοί. Και είχαν και το, ένα ντέτζερ, δικόνιμ, που βράζανε τις σκότες, σφάγανε τις σκότες, αλλά το ντέτζερ τον αφήσανε εκεί. Σε σφάγανε σκότες. Yeah. Τι φάγανε τις κότες. Ναι, τις φάγανε, τι είδα, τι τις κάμανε. Τις παίρνανε, αφού μέσα στο, στα κατώ έτσι είχαν ο κόσμος. Το πέρα σπίτι εκείνο που κάθεται η φτυχία, ήταν τότε ένας, να, ο Πλούρς που κάθεται εδώ. Είχε κι αυτός κάτω, νοικοκυριού εκεί, μπουρλότο κι αυτό. Αφήσανε την απάνα χεριώνα. Άκαλ. Και το σπίτι τούτο. Φύγανε οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, περνάνε κάνια δεκαπενταριά μέρες, πλειότερες, λιγότερες, δεν θυμάμαι. Έρχονται άλλοι, αυτοί και καίνε, και εκείνο και τούτο. Και είμαστε στη χαμοπάσα, στη σπλιά, εκεί που είχαν τα πρόβατα. Προς τα κάτω στην Ιταλία. Ναι, στην Ιταλία, αλλά προς τα δω. Ναι. Κάποια πνευματιά, αλλά στη σπηλιά. Και στη σπηλιά τώρα καθίσαμε, 10 είναι μια σπηλιά στα χωράφια τα πατρικά μου. Τα χυμίθα τώρα εκείνα. Και εκεί μέσα είμαστε 10 οικογένειες. Στη σπηλιά μέσα. Μέσα στη σπηλιά. Μαγειρεύαμε. Η γύρω μιλιώτινα του Τζαφύρα Σιμάνα. Έφτιασε στην άκρη στη σπηλιά, έκανε έτσι ένα γυρματάκι και πιάνει και το χτέν και έφτιασε φούρνο. Και φτιάγαμε, ψέναμε ψωμί. Ψέναμε και στις γάστρες.
Αυτά να κάτω σίγουρα, δεν τα έχουμε μία πέρα. Και ερχότανε και του γέγανε κι άλλοι που ήταν σε άλλες τρούπες του φούρνου. Ξύλα και γύρω ήτανε, παίρνανε τους μόνανε ρητήλια και τις ξεπηρετάγαμε κιόλα. Καθίσαμε μέχρι ξυπνήσαμε στα χωράφια να σπείρουμε. Πόσο κάτσατε δηλαδή? Ε? Πόσο κάτσατε? Από τότε που γυρίσαμε, από τη Λαμπρή και μέχρι το χινόπορο, που έπιασε ο χειμώνας, τις πλιές. Μαζευτήκαμε εδώ μετά, όταν φύγανε, είχε πάει ο παππούς με τη γιαγιά τη Μίτσα στο Βιλούς. Στο Βιλούς, δεν ξέρω που είναι. Απάνω, στο Λιδωρίς. Εκεί ήταν ένας μήλος. Και είπανε πάμε, λέει, να αλέσουμε. Γιατί εδώ όθε να περνάγανε, σαν εδώ τώρα δεν ήταν οι Γερμανοί. Πήγανε στο Βιλούς και νύχτα εκεί φύγανε. Και με μια βροχή, και έτσι με κάτι αντίστοιχα είχαμε φτιασμένο και τράγαμε η κούλα τώρα μικρό, δεν ήταν και ενάμιση χρόνο μικρό. Να τα παγιάζουμε να μην βρέχεται και ο παππούς πήγε με τη μύτα στο Βιλού και αλέσανε. Και να βγει που ήρθαν είχαν φύγει οι Γερμανοί και από το Σάλωνα και από το 51 και από τα πάντα. Και μαζευτήκαμε τότε εδώ. Ο... 51 ποιο είναι? Πού πάμε κατ' Ουλαμία. Εκεί ήταν η έδρα το 51. Οι Γερμανών. Ναι. Και οι αντάρτες ήταν προς τη Λιδωρική. Ναι. Τότε τι είχαν ξεμπήξει από εκεί. Και ήταν αυτό. Εκεί τη βραδιά που ήταν στο Μήλο Παϊμέν, φύγανε και από εκεί. Χτυπάγανε καμπάνες εδώ. Φύγανε Γερμανοί, λέγανε, φύγανε Γερμανοί. Μαζευτήκαμε και εμείς κατ' το χωριό. Ήταν Ιταλοί τότε, δηλαδή νωρίτερα. Να μας πάρνε το, επόμενα, αν είχαμε από μισό καρβέλι ψωμί. Ψωμί. Και δέναμε και σε κάνια πιθέτα ή ηλιές ή τυρί, ό,τι είχε ο καθένας. Μας τα παίρνε. Πάει ένα εγώ, λέω, το έλεγα, ήταν η μητέρα μου, εγώ, είμαστε 30 γυναίκες. Θέλουμε, λέω, κι εμείς να φάμε. Εσείς τρώτε και κουραμάνα. Και μπορεί, άλλοι τα ξέραν, άλλοι δεν ξέραν, εμπίνει μια σκουδιά. Στο διάλο, λέει, τέλει η μητέρα μου. Για το ψωμί, λέει, θα πάνε να μας σκοτώσουν. Δώστε τους να πάνε στη λίχνη, λέει. Όχι, να μην δούμε τώρα ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα γόνια, ούτε τα δυσέγγωνα, κανένας πόλεμο. Μέσα στην Αχυριώνα είναι μια φορά. Εκεί είχαμε αρνιά μέσα, πρόβατα, και πέρα τώρα ήταν μια ομάδα Γερμανοί. Αυτοί λέγανε ξένα, τι λέγανε ποιος. Και πετάνε μια χειροβομπίδα. Και τα είδα τα βλήματα, κάναν έτσι. Και μου κάνει ένα σωχά, τα χαφεύγω. Σκάζω στα πόδια, έρχομαι εδώ. Πω, πω, λέω. Ρίξανε, λέω, πάνε εκεί, θα ρίξανε και μέσα να χεριώνω, λέω, μας σκοτώσουν τα πρόβατα. Πήρανε τον μπάρμπας και τον παππούς και τον μπάρμπας και τον Γερουγιάννη εδώ και τα βγάναμε εδώ ένα σαν λιγάκι με τα παιδιά, με τον Κώστα, με τον Θύμιο. Με τον Θύμιο. Μικρά τώρα ο Θύμιος. Και να δαρμέξω, μη δε, ποιος να δάρμει. Εγώ δεν μπορώ να δείτε. Η Ζαφύρα έβγαινε που κάνει αστάλα. Όνειρα, άμα κάνει φορά τα... άμα δεν έχω ύπνο και κάθομαι και τα σκέφτομαι και λέω Παναγία μου, πώς βγήκαμε πέρα. Thank you.
όταν βαπτίσαμε τη μία, λέγανε ότι θα έρθει ο, να τον πιάσει. Ήταν η Νουνάτς, η Γριά Δεμτράκινα και η Σταμούλα. Θα με δείχνει και εκεί. Άντε μωρέ. Και βήκαν εδώ από κάτω, αλλά είχαμε ένα σκυλί. Άμα καταλάβαινε άνθρωπο με όπλο, δεν αλήχταε, αλήχταε έτσι πονηρά. Και το κατάλαβε ο γέρος, τότε ήταν νέος βέβαια, και βγαίνει όξω και πάει και έτσι βρίσκει από κάτω ένας αηθημιώτης. Χίτης ήτανε. Ήτανε άλλο κόμμα. Να σου πω ότι ταγμάτας πάλι, τι ήτανε. Γερμάτσολιάς. Και τη λέει, ελάτε να φάμε. Ελάτε, λέει, έχουμε έτοιμα τραπέζι, είχαμε σφάξ. Προβατίνα είχαμε, δίδα, δεν θυμάμαι. Και είχαμε πίτα φτιασμένη, ντολμάδες, κρέας, ετοιμασίες για τη θυμία που ήκμπαρ. Μόνο η Νουνά και μια επιθυρά η Γριά και η Σταμούλα. Και ένα ζει από εκείνος που ήταν στα βαφτίσα. Σταμούλας ο γιος, ο Θύμιος. Ο Γριούλας πέθανε. Και ο Νικήτας δεν ήρθε. Yeah. Ο Νικήτας δεν ήρθε. Ναι, θα έρθει να... Γιατί δεν το πονηριβέτανε. Όταν έρχονταν εδώ θα το πιάνανε. Ήτανε το ένα ακόμα αντίθετο του μετάλλου. Και ο Νικηφόρος ήταν καπετάνιος του Νικήτα. Νικηφόρος ήταν καπετάνιος. Συγγνώμη. Ο Νικηφόρος ήταν αυτός που φέρει τις αντάρτες όταν καήκαμε. Το 43. Ναι, το 43. Τι, μετά που καήκατε έφερε τους αντάρτες εδώ. Την μέρα, την ίδια μέρα. Ήρθαν εδώ ο Νικηφόρος και η ομάδα να τσίχανε τραπέζ στο Κώστα του Καφηνίου. Και την άλλη μέρα ξημερώσανε μπουρλότο. Α, γι' αυτό βάλανε φωτιά οι Γερμανοί, επειδή είχε έρθει ο Νικηφόρος. Επειδή είχε έρθει ο Νικηφόρος, ναι, βάλανε, ναι, φωτιά. Ναι, ότι είχαμε εδώ, τροφοδιτάγαμε τι αντάρτες. Καλά τι κάναμε, αλλά εμείς βήκαμε όξο δεύτερα. Η Βινχώρα, είχαμε και θύματα εδώ, σκοτώσανε και πόσνους. Εκεί που έχουνε το μνημείο φτιασμένο, η Αηθημιά είναι μαρτυρικό χωριό. Ναι. Σκοτώσανε τον Ασμάκ, το Λαλά. Ήτανε τότε 30 χρονών, 32, 35 όχι, μικρότερος. Και είχε το Γιώργο που είναι δικηγόρος τώρα, το Λαλά, τον ξέρεις, το Γιώργο του Λαλά. Του είχε έναν χρονού στα χέρια, ασμάκαινα. Και τον σκοτώσανε μπροστά στα μάτια του. Και έκαμε να δώσει τα πόδια, τρίξαν, θα τον κάτω. Βινχώρα, όλο το χωριό, η Βινχώρα καίγεται, λέει, και η Αηθημιά ταιριάζει. Ναι, η Βινχώρα καίγεται και η Αηθημιά ταιριάζει. Μετά. Ο Νικηφόρος πολεμά, λέει, με 80 παλικάρια. Μετά δεν το κάπου θυμάμαι. Να υπό το τραγούδι όλο. Μπορεί με τα αντάρτες ήμουν, αλλά ήταν το Στασόι Αμούι. Αντάρτο κρατούμενοι. Οι Ντουρέοι. Όχι, Ντουρέοι. Ποιοι? Το Τσμάναμ. Α. Η Ντουρ τι ήταν, βασιλική. Η Ντουρ δεν ήταν. Δεν ήταν εκτιθειμένη πθηνά. Ούτε λέγανε ο παππούς, ξέρανε τι είναι. Τι ήταν. Ήταν τσουπάνης και δεν μίλαει με κανέναν. Η αποκρυφά. Αλλά φανερά όμως. Τίποτα. Μιλιά. Κοτάγανε. Να σου πω, ένας Καραθανάσης που είναι στο νεκροταφείο και λέει είναι δημοδιδάσκαλος και πέθανε, σκοτώθηκε το 46. Ποιος είναι? Όχι Καραθανάσης. Καραχάλιος. Καραχάλιος. Ναι. Το 46.
Σόι, αυτόν δεύτερο ξάδερφο τον είχα. Η μητέρα α, δικό σου. Ναι, η μητέρα μου είχε τον πατέρα πρώτον ξάδερφο. Εμείς είμαστε δεύτερα. Ένα παλικάρ και έκανε σχολείο στην Άμφισσα. Και πήγανε και τον επήραν, είχε και την αυτός από εδώ, αλλά είχε και την αδερφή του κοντά. Μικρό τότε. Και πήρανε το Θύμιο και τον σκοτώσανε και το κορίτσι και έμενε. Αυτός ήταν αντάρτης. Είχε πέντε κορίτσια αυτός, ο Καραχάλιος, και αυτό του γιο. Αντάρτης ήταν κουκουές. Ναι. Ναι, αλλά σκοτώθηκε το 46 αυτός. Τον φάγανε οι Έλληνες μετά, οι δεξιοί. Οι κρυφοί. Αυτοί που δεν φανερωνόταν, τι είναι. Πολλούς σκοτωμένους, πολλούς.